Έλεγα να πάω λίγο από δεξιά, επειδή με κατηγορείτε. Θα έρθω και αριστερά. Επειδή έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις μαζί, πάντα θαύμαζα την ακρίβεια των πληροφοριών που μου δίνατε στα off the record και έλεγα πάλι έπεσε μέσα ο Καρατζαφέρης. Μετά την ανακοίνωση των πρώην εκλογών από τον Πρωθυπουργό, διάβασα μια συνέντευξή σας που είχατε δώσει τρεις μέρες πριν στον Αθήνα 1984 και είχατε πει ότι τις 4 Οκτωβρίου βλέπω να γίνονται εκλογές, ενώ όλοι μας εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον, συζητούσαμε για δομικό ανασχηματισμό. Θα σας ρωτήσω κάτι αιχμηρό. Όταν είδα το ψηφοδέλτιο της επικρατείας σας και είδα τον κύριο Κοραντή, αξιότιμο πρέσβη, στο κεφάλι του, στο δημόνι του, απόρρισα και στην απορία μου συνέτειναν διάφοροι φίλοι μου που μου είπαν από πού τα ξέρει αυτά ο Καρατζαφέρης. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση? Τον κύριο Κοραντή τον εγνώρισα αφού τον είχε διώξει κακήν κακός και ακόψος η κυβέρνηση του κύριου Καραμαλή για τον κύριο Παυλόπουλου. Τον είχα συναντήσει μία φορά στις Βρυξέλλες, δεν είναι Γιάννη. Είχαμε ένα τυπικό πώς είστε και τον γνώρισα τον Αύγουστο. Συναντήκαμε στο σπίτι του πρέσβη του Γιώργου Γεωργίου, τον Αύγουστο επαναλαμβάνω. Του είπα δεν πρέπει να προστατευτείς τόσο νωρίς, έχεις να δώσεις. Χρειάζομαι και την εμπειρία σου ως πρεσβευτής στην Άγκυρα και χρειάζομαι και την εμπειρία σου σε όλα τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Και το συζητήσαμε. Έμεινε μετέωρο και όλο. Όταν προκύτησαν οι εκλογές, του είπα κύριε Κοραντή, επιστρατεύεσαι. Μου λέει παρόν. Αυτό είναι. Εάν νομίζετε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο Λαϊκό Ορθόδοξο μου έχουμε πάρει ένα μηχάνημα DVD και βλέπουμε πώς ο Πρωθυπουργός PlayStation πληροφορίες, είναι λάθος. Όχι. Μακράν από εμάς όλες τις διαδικασίες. Όπως είπατε, πάντα σας έλεγα πράγματα τα οποία προέκυπταν. Λυπάμαι αν έχω αυτή την πολιτική ενόραση. Τώρα για τις 4 Οκτωβρίου. Το ήξερα από το Μαξίμ. Καλώς ήρθατε. Να πάμε και λίγο. Κύριε Πίκουλα, μην διαμαρτύρεστε τη σειρά σας. Μου είπαν και δεν έχω συντονιστεί. Και είπα, ως δημοσιογράφος θα ήταν επίτρεπτο να μην μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο και όχι αμέσως με τους δημοσιογράφους, αλλά εμέσως. Άρα λοιπόν έχετε το λόγο εσείς. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, στο προσκλητήριο που απευθύνατε μετά τις ευρωεκλογές, σε στελέχη και διάφορους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε μεγάλη ανταπόκριση από στελέχη, λιγότερη ανταπόκριση από πρώην βουλευτές κτλ. Οι όροι του προσκλητηρίου ισχύουν και μετά από αυτές τις εκλογές, θα επαναδιατυπωθούν με βάση και με την αναταραχή στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας? Κύριε Πίκουλα, είχα δεσμευτεί θα πάρω πάνω από 6-7 ανθρώπους. Από την πρώτη ημέρα. Γιατί δεν ήθελα να αλλάξει η φυσιογνωμία του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Δεν θα ήθελα να είμαι παράρτημα της κακιάς Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι, όσους είπα, τόσους πήρα κοντά μου. Από τη Δευτέρα αλλάζει μια νέα ημέρα. Σαφώς, αλλάζουν πράγματα. Αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πολλοί θα αναζητήσουν στέγη. Κάποιοι οι οποίοι βρέθηκαν εκτός από λάθος κινήσεις του κ. Καραμαλή, από λάθος δικών τους εκτιμήσεων. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα ψάξουν στέγη. Ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι κοντύτερα στο λαός. Θα εξετάσουμε επί μεφλωτιμία το θέμα τους και την πρότασή τους και το έτοιμά τους. Κύριε Καρατζαφέρη, αναφέρεστε με φράση στοργής για τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Εν τέλει, η επόμενη κίνησή σας. Οργής. Στοργής, βεβαίως. Οργής προς την ηγεσία, στοργής προς τη βάση. Σωστό. Που δείχνει ότι πραγματικά διατηρείτε άριστες σχέσεις. Εν τέλει, η επόμενη κίνησή σας, πολιτική και μέσα από τις δηλώσεις που έχετε κάνει τελευταίως, είναι να ηγηθείτε της ευρύτερης δεξιάς παραδοσιακής που βλέπει το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια της? Εννοείται να επαναληφθεί αυτό που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Ένωση Κέντρου το 1977. Άλλαξαν οι καιροί. Δεν είναι ήδη οι καιροί. Με τη βάση Νέας Δημοκρατίας ενώνουν αγώνες. Αγώνες οι οποίες δεν ενώνουν τον κύριο Καραμαλή. Γιατί όταν έδινα τη μάχη εγώ με την TV Press και τη βάση Δημοκρατίας, εισπράττοντας 420 πλακέτες, περισσότερες από κάθε άλλο βουλευτή της Δημοκρατίας ή συμποσουμένων όλων, να έχω περισσότερες εγώ, ή πηγαίνοντας φυλακή από το κακό Πασόκ. Θυμάμαι τον Κουτσόγερα, τον Γιαννόπουλο, κάθε μέρα μέσα στα δικαστήρια, έτσι δεν είναι? Έχω καλουχηθεί με αυτή τη βάση. Δεν την πρόδωσα αυτή τη βάση.
Δεν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, με διώξανε από τη Νέα Δημοκρατία και όχι μάλιστα με το καταστατικό. Θυμίζω την άρνηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου να συνεδριάσει και να με αποβάλει. Ο κ. Καραμαλής δεν δέχτηκε να συζητήσουμε, όπως κάναμε μέχρι την παραμονή των εκλογών, δύο φορές τη μέρα, πρωί και βράδυ, γιατί συντόνιζα τις ομιλίες από το κανάλι, για ποιο λόγο παρεδόθη η εξουσία το 2000. Θυμίζω, όποιος έκανε ένσταση, όπως ο κ. Μαντούβαλος, την κέρδισε. Έγιναν διάφορα πράγματα, το οποίο ο κ. Καραμαλής δεν θέλησε να δει. Με έδιωξε λοιπόν, και από εκεί εγώ ανέλαβα την ευθύνη να μπορέσω να διαμορφώσω έναν πυρήνα, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθεί την ημέρα που θα χρειαζόταν στο Πασόκ. Αυτός ο πυρήνας είναι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Σύνομος. Κύριε Πρόεδρε, αλλάζει βέβαια το σκηνικό, το πολιτικό από τη Δευτέρα και αλλάζει όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, θα είσαστε στην ίδια αντιπολιτευτική πολυκατοικία με τη Νέα Δημοκρατία? Πώς τη βλέπετε το νέο σκηνικό? Είμαι ένας άνθρωπος που φταίει πολύ στη Δημοκρατία και έχετε υπόψη σας στην πολυκατοικία που μένω. Μιλάω πολύ τρυφερά με τους ανθρώπους που μένουν στο ισόγειο. Θα είμαι το ίδιο διατεθειμένος απέναντι στο ισόγειο. Να συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Πάμε εκεί και μετά γυρίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, την περασμένη Κυριακή κάνατε ορισμένες αναφορές στις οποίες δεν μας είχατε συνηθίσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο και συνεχίσατε λιγάκι και χθες. Μιλώντας λοιπόν την Κυριακή σε συγκέντρωση Βόρειο Ηπειρωτών της Αθήνας, αναφέρατε μεταξύ των άλλων τα εξής. Η Ήπειρος είναι μία και ενιαία. Τις ίδιες επιθυμίες που έχω για τη Βόρειο Κύπρο, έχω και για τη Βόρειο Ήπειρο. Η Θράκη δεν ελευθερώθηκε. Το Αιγαίο δεν μας ανήκει όπως παλιά. Η ιστορία επιτάσσει η Ελλάδα να πάρει και να έχει αυτά που της ανήκουν. Η Επανάσταση του 1821 τελεί εν αναστολή. Εδώ ανακύπτουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, όταν αναφέρεστε, μάλιστα όχι απλώς στην ανάγκη, στην επιταγή της ιστορίας, να ελευθερώσουμε τη Θράκη, τη Βόρειο Ήπειρο κτλ., μπορείτε να μας προσδιορίσετε ακριβώς τον τρόπο υλοποίησης, επίτευξης αυτών των στόχων, δεδομένου ότι και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τον οποίο αναφερθήκατε χθες και τον οποίο επικαλεστήκατε, από το 1922 είχε αποδεχθεί τον ενταφιασμό του αλυτρωτισμού και της μεγάλης ιδέας? Και δεύτερο ερώτημα. Μήπως όλα αυτά σηματοδοτούν μια σκλήρυνση της τάσης σας στα εθνικά θέματα, μια στροφή σε περισσότερο εθνικιστικές θέσεις, που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του κυρίου Καραμαλή περί κόμματος των άκρων? Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Άρα λοιπόν, εφόσον λέτε ότι παρακολουθώ τον Βενιζέλο, ήταν εθνικιστής ο Βενιζέλος. Αυτό μου είπατε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας μεγάλος δημοκράτης ηγέτης, έτσι ηγέτης. Πίστευε στη μεγάλη ιδέα, την έχω διαβάσει πολύ και πρέπει να σας πω ότι έχει μαγνητήσει, έχει μιλήσει στην καρδιά μου ο Βενιζέλος με τη μεγάλη ιδέα. Δεν είμαι αδιάφορος για τις σκέψεις, τις ιδέες και την πράξη του μεγαλύτερου αντρός της πολιτικής τον προηγούμενο αιώνα. Όσον αφορά τα άλλα, σας παραπέμπω στις θέσεις του Γεωργίου Παπανδρέου όσον αφορά τη Βόρειο Ήπειρο μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, δεν είναι αγκαστικά καριοφύλια. Μπορείς πολιτικά, μπορείς οικονομικά, μπορείς πολιτιστικά. Και αυτό θέλω να κάνουμε. Θέλω να διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει. Διεκδικώ λοιπόν, κύριε συνάδελφε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Νοεμβρίου του 1981, που λέει κατά λέξη, οι χώροι λατρείας επιστρέφουν στο σκοπό για το οποίο ανηγέρθησαν. Και δεν ζητήσαμε την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος που υπάρχει. Είναι ένα ψήφισμα ενεργό. Υπάρχει όμως. Η Αγία Σοφία θα γίνει πάλι ναός Χριστιανοσύνης. Δεν το λέω εγώ. Το ψήφισμα του ΟΗΕ το λέει. Αυτά διεκδικώ. Αυτά λέω. Και πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου να θέλω την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου. Να θέλω την απελευθέρωση της Βορείας Κύπρου. Δεν είναι κακό. Πώς ζουν οι ομογενείς? Προθέσει στη Βουλή ήμουν το μόνο κόμμα που διαφώνησα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Όχι για να μπει, αλλά προηγουμένως όμως θα θεσπιστούν κανόνες για τους ομογενείς μας. Θα αποκηρύξει τους τσάμιδες. Θυμάστε που πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παπούλιας, σοβαρότατος πολιτικός άντρας, και έφυγε νύχτα από τους τσάμιδες που διεκδικούν τη μισή Ήπειρο. Εάν δεν τα αποκηρύξουν, εγώ δεν θέλω να μπουν μέσα. Τώρα θα τους πιέσω. Όχι όταν θα γίνουν χαλίφιδες στη θέση του χαλίφι. Αυτή είναι η θέση μου. Τώρα αν είναι εθνική, είναι εθνική, είναι άλλο θέμα.
Λοιπόν, εγώ συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε το λόγο. Πάμε στην κυριολογία να γυρίσουμε. Πηγαίνουμε εδώ και εκεί. Συνεχώς μου αλλάζεται γι' αυτό. Λοιπόν.